δείτε σήμερα στο Κος TV. Την ΚΟ επισκέφθηκε σήμερα το πρωί ο πρώην Πρωθυπουργός και Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας. Πραγματοποίησε επίσκεψη στην 80 ΑΠΤΕ και στη συνέχεια στην Ιερά Μητρόπολη Κόου και Νησίρου. Αμέσως μετά την επίσκεψη στο Μητροπολίτη, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας περιόδευσε στο κέντρο της πόλης. Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας επισκέφθηκε τον Δήμαρχο ΚΟ Θεοδόση Κυταρά. Το λιμενικό ταμείο τοποθέτησε ακινητοποιητές σε χώρους αρμοδιότητάς τους συμβάλλοντας στη δημόσια υγεία. Σήμερα πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση του προσωπικού από το τμήμα του Ερυθρού Σταυρού ΚΟ. Επίσκεψη εγκαταστάσεις της ΑΝΚΟ στα τμήματα μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής πραγματοποίησαν σήμερα το πρωί τα παιδιά του που συμμετέχουν στο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης του ΔΟΠΑΒΣ. Ξεκίνησε τη λειτουργία του το Λαϊκό Φροντιστήριο Αλληλεγγύης με πρωτοβουλία του Εργατικού Κέντρου Βορείου Συγκροτήματος Δωδεκανήσου. Νέο ξεκίνημα για τον όμιλο Αθλοπαιδιών ΚΟ για τη νέα σεζόν με τη συμμετοχή του σε Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου στην Κορινθία αρχές του Σεπτέμβρη. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στην ΚΟ βρίσκεται από το πρωί ο πρώην Πρωθυπουργός και Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας. Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αφήχθη στο αεροδρόμιο της ΚΟ στις 10 παρα 10, συνοδευόμενος από την κυρία Νοτοπούλου, τον Δημήτρη Γκά και τον Νεκτάριο Σαντορινιό. Τον Πρόεδρο υποδέχθηκε στο αεροδρόμιο της ΚΟ ο Ηλίας Καματερός, πρώην βουλευτής, ο Σωτήρης Μπουζιώτας, συντονιστής συνομαρχιακής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Μανώλης Καβαδάκης, συντονιστής του ΣΥΡΙΖΑ ΚΟ και ο Νεκτάριος Γεωργαντής, πρώην διοικητής του νοσοκομείου. Αμέσως μετά την επίσκεψη στην 80 ΑΠΤΕ για να ενημερωθεί από τον ταξίαρχο και τα στελέχη της ταξιαρχίας για τις συνεχείς προκλήσεις της Τουρκίας και την ετοιμότητα των ενόπλων δυνάμεων στην περιοχή μας. Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επισκέφθηκε το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κόου και Νησίρου, κύριο Ναθαναήλ. Οι άλλοι μισή κάθονται. Η μισή δουλεύουν ακόμα. Δεν έχει τουρισμό καθόλου. Νομίζω πρέπει να είναι γύρω στο 30%. Κάθεται το ίδιο ο κόσμος. Πολύ λίγο. Πάμε από εδώ. Από εδώ. Καλώς ορίσατε, Πρόεδρε. Πολύ νέος. Όποιος έρθει, δεν θα έρθει. Ναι, ναι. Το θέμα είναι ότι βλέπουν ότι βλέπουν διάφοροι. Αλλά εμείς δεν αλλάζουμε τις πολιτικές μας. Είμαστε ορθόδοξοι χριστιανοί και με αυτό τα λέει όλα. Θα κλείσει Σεβασμιότατε καμία φορά. Ναι, πάρα πολύ. Σεβασμιότατε, εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω. Δεν είχα τη δυνατότητα 5 χρόνια να το πω πρώτα. Αλλά γιατί έχετε εκτελέσει ένα ιδιαίτερο κοινωνικό έργο σε μια κρίσιμη περίοδο και είναι το νησί και τη χώρα. Και έτσι η παρουσία μου εδώ έχει και αυτό το χαρακτήρα με σας. Εκ
εκφράσω τις ευχαριστίες, γιατί νομίζω ότι όλοι βρισκόμαστε και πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε αυτό στην ίδια μεριά, στην ίδια βάρκα. Καμιά φορά έχει η Νάτσα, καμιά φορά έχει και την Κοινία. Και πρέπει να συνεργαζόμαστε με αλληλεγγύη για τους ανθρώπους, ανεξαρτήτως καταγωγής και θρησκείας, γιατί ο χριστιανισμός είναι ένα δίδαγμα, να αγαπάνε όλους τους ανθρώπους. Ο χριστιανισμός ξέρει, κύριε Πρωθυπουργέ, την καταγωγή του ανθρώπου, η οποία είναι ίδια, κοινή. Η δημιουργία του ανθρώπου από το Θεό είναι αυτή η κοινή καταγωγή μας. Οπότε εμείς δεν έχουμε κανένα δικαίωμα οι χριστιανοί να πούμε αυτός όχι, αυτός όχι, αυτός το χρώμα του, η καταγωγή του, η πίστη του, η πεποίθηση του. Καταλάβατε. Και πρέπει να το παλέψουμε να το καταλάβουμε όλοι αυτό. Να το καταλάβουμε όλοι. Καμιά φορά που το λέω και με κοιτάνε, νομίζουν ότι το λέω έτσι αστεία. Δεν είναι αστείο αυτό. Γιατί δεν είναι αστεία η παρουσία του ανθρώπου στη γη. Είναι το σοβαρότερο θέμα. Αυτή είναι ακριβώς. Και πρέπει ο άνθρωπος να απολαμβάνει τα αγαθά του Θεού. Όλοι οι άνθρωποι. Και λέω πολλές φορές, τι αριστερός. Άμα δεν μπορεί κανείς να είναι χριστιανός, δεν μπορεί να είναι τίποτα. Διότι δεν υπάρχει πιο αριστερό σύστημα από το Ευαγγέλιο. Άμα το πάρουμε και έτσι, δηλαδή, όπως και να το ονομάσει κανείς. Εξάλλου όλα τα πράγματα έχουν μια καταγωγή, απορρέω να το κάνω. Αλλά θέλω να πω ότι ο καθένας πρέπει να είναι στη θέση να πραγματώνει αυτό που ο Θεός του δίνει σαν δυνατότητα. Οποιοςδήποτε είναι απαραίτητος, αυτό που είπατε προηγουμένως. Δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε, απλώς να κάνουμε το καθήκον μας όλοι. Όπου και αν βρίσκεται κανείς. Επειδή δεν λειτουργεί ο κόσμος διαφορετικά, δεν υπάρχει κανείς που να μην είναι απαραίτητος. Είμαστε πολύ απαραίτητοι. Εμείς ευχόμαστε να έχετε δύναμη. Στην περίοδο της κρίσης εδώ με τις προσφυγικές δράσεις, παίξατε έναν ιδιαίτερα θετικό ρόλο στην παραγωγή και η Εκκλησία. Ναι, μας είχε παραχωρήσει κόπεδο, δεν είναι μεγάλο. Το οποίο δεν μας παρακολούσε η αυτοδιοίκηση και μας το παρακολούσε. Βέβαια, με πόλεμο της τότε στο τυπής. Ήταν τότε το τηλεφώνημα που έκανε ο Κουρουπλής. Του λέω βεβαίως, δεν είχαμε. Ό,τι είχαμε δεν είχαμε. Αμέσως μετά την επίσκεψη στο Μητροπολίτη, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας περιόδευσε στο κέντρο της πόλης για να συνομιλήσει με τον κόσμο. Η ανεργία και το νέο νοσοκομείο πρωταγωνίστησαν στις συζητήσεις. Έχουν κόψει από τις 20 Μαρτίου μέχρι σήμερα δεν έχουν πάρει 20.000 οικογένειες. Και δεν ρωτάνε αυτές οι οικογένειες. Δεν το γνωρίζω, κάτσε να αναπηρική σύνταξη επίδομα λόγω κορονοϊού. Όχι, αναπηρική. Η επιτροπή από το
από το κεπνό. Ναι, πήρανε παράταση, αλλά κόψανε όλες τις συντάξεις. Το μεγάλο πρόβλημα είναι αυτό και δεν ρωτάνε αυτοί οι ανθρώποι. Κανονικά θα έπρεπε να παρατείνετε μέχρι να περάσουν από τα κέπα. Δεν παραστάθηκε από τη στιγμή που δεν βγήκανε κέπα. Και εντωμεταξύ αυτοί οι εργοδοτούν κανονίσεις της τράπεζας. Και πώς θα πληρώσουν αυτοί οι άνθρωποι, θα χάσουν και τα σπίτια τους, γιατί έχουν μπει και στο νόμο Κατσέλη. Ήρθα και έμεινα ένα νοσοκομείο το οποίο κάναμε μια Έτσι πρέπει να κάνουμε. Έτσι. Ρωτιά είμαστε. Ποιος είναι φίλε, πώς και εσύ. Ο Μανώλης είναι ο καλύτερος μου φίλος. Γεια σου, Μανώλη. Μαζί, εδώ πολιτικά θα πεις πολλά. Εμείς θα πούμε συναισθηματικά. Γιατί σε αγαπούμε, σε σεβόμαστε, σε εκτιμούμε. Πιστεύουμε ότι τα θέλω μας είναι και θέλω. Τα θέλω πιο σημαντικό. Ο Μανώλης και εγώ έχουμε αγροτικά ενδιαφέροντα. Έχουμε κάνει σταφίδες, σίκα, ξηρά κλπ. Ας τα δώσει ο Μανώλη. Έλα ρε Μανώλη. Ευχαριστώ. Τι ωραία. Τι ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μανώλη, εντάξει θα πάρω. Συμβουλή δεν μπορώ να σου δώσω. Μια συμβουλή μπορώ να δώσω μόνο είναι. Τα παιδιά σου να μην είναι από μακρά, να είναι μέσα στην κοινωνία, μέσα στα κουράκια, μέσα στα σκυλιά. Έχεις σκυλί. Έχουμε σκυλί. Να έχεις γατιόνι σκυλί. Λουλούδια στον μπαλκόνι, στον κήπο. Δεν ξέρω το σπίτι του πόσο μεγάλο είναι. Μικρά ακόμα βέβαια. Δεν πειράζει. Ο Μανώλης είναι από 4 χρονών. Εντάξει θα πας τώρα. Πέμπτη. Α, σαν το γιο μου μεγάλο είσαι. Παίζεις μπάσκετ. Ποδόσφαιρο. Έπαιζες. Κατέβαζε τη μάτια σου να ζήσει καλά. Δεν πειράζει, άστιμο, εντάξει. Έπαιζες τώρα, δεν παίζεις. Ποιο παράφυγε. Τι κάνεις εγώ. Καράτε. Καράτε. Πρόσεχε πως του μιλάω. Κάτσε να προσέχουμε τώρα. Είμαστε καλύτεροι. Είμαστε καλύτεροι. Πώς πάμε το εσύ για το πάντε. Δεν μας ενδιαφέρει πολύ. Η πορεία της κοινωνίας μας ενδιαφέρει. Επειδή νιώθουμε ότι εσύ είσαι ένας άνθρωπος που έδωσε ένα θετικό κλικ στην κοινωνία, ένα πολιτισμικό κλικ, γι' αυτό σε αγαπώ. Γιατί οι περισσότεροι είναι φρέντες. Η κοινωνία θέλουν, δεν θέλουν, πάει μπροστά. Θέλουν, δεν θέλουν. Κάποιοι σαν και εσένα θα πάνε λίγο πιο γρήγορα. Παραπήγαμε γρήγορα όμως. Καλά, και κάποιοι κάνουν φρέντο. Εσύ είσαι με το γκάζι. Αυτό τη στιγμή μόνο τους προμηθευτές πληρώνουμε και τα μερογκάματα. Τίποτα, ούτε νίκια, ούτε ρεύματα, ούτε τέβε, τίποτα. Εσείς για αυτή την κατάσταση δεν θέλετε. Πιέστε, δεν ξέρω τι θα κάνετε. Κάτι πρέπει να γίνει σε επιχειρήσεις. Εγώ θα μας βγάλουν έξω. Εντάξει, πιέστε. Πρέπει να γίνουν αυτά που δεν είναι αντιπολιτευτικά τώρα όλα αυτά. Είναι επιβίωση των ανθρώπων όλων. Καταλάβατε. Λοιπόν, τη κοινωνία. Εγώ δεν είμαι ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά μιλάμε ήρεμα και ωραία και πολιτισμένα. Εντάξει.
Το εμποράκι. Να πούμε ότι ξεκινήσει, γι' αυτό το λέει μια αποστολή. Μειώνει 40%. Μπορεί κακό για μένα. Εντάξει. Και να πάρει τα λεφτά. Πρέπει να υπάρξει μια νομοθετική ειρήνη. Δεν μπορεί να είμαστε στον αέρα. Μια πρόσβαση. Υπάρχει επιχείρηση να μην είναι προβληματική. Όταν η τράπεζα. Δεν παίρνει δάνεια. Όταν η τράπεζα ζητάει τα δεσμένα του πατέρα από τα καρδιά, τι ψάχνετε να δω. Δεν υπάρχει πρέπει να επιβιώσει. Πώς είναι αυτοί που είναι άσπρη στην υπηρεσία, που δεν προστάνε, που είναι το υποδέμε στην εφορία, δεν έχουν ασφαλιστική φορολογική ενημερώτηση. Είναι ελάχιστη. Έχει καταλάβει το δίκιο. Εγώ φοβάμαι πολύ το φθινόπωρο του χειμώνα. Ήδη. Μόνο δεν βγαίνει με φοβάμαι το φθινόπωρο του χειμώνα. Ειδικά για το εγώ. Τι κάνετε, καλημέρα σας, είστε καλά. Πρώτη και μοναδική την τσέπ. Έλα να σε πάρω μια αγκαλιά και σε έρθει και κορονοϊό. Καλώς ορίσατε. Γεια σας. Ούτε αυτό θα το έλεγα, αλλά δεν μας πάνε. Από εδώ, θα πάνε. Από εδώ, Ηλία, Ηλία. Από εδώ. Όχι, έτσι, δεν είναι κυκλοφορεί. Στη συνέχεια, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, επισκέφθηκε τον δήμαρχο Κόθ εδώ στην Νικηταρά, στο Δημαρχείο. Στην εισήγησή του, ο δήμαρχος της Κόδο αναφέρθηκε στα θέματα υγείας του νησιού, τονίζοντας πως ο λαός της Κόθ θα βάλει κόκκινη γραμμή από Σεπτέμβρη σε όσους δεν αντιλαμβάνονται τη σοβαρότητα και την αναγκαιότητα να δοθούν λύσεις στα προβλήματα της δημόσιας υγείας του νησιού. Στα ζητήματα της θωράκιας της Κόθ είμαστε διαπραγμάτευτοι, τόνισε ο δήμαρχος Κόθ, ενώ αναφέρθηκε επίσης στο ζήτημα του μεταναστευτικού. Ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στην εισήγησή του επισήμανε πως οι πολίτες της ΚΟΗ ήταν αλληλέγγυοι στο μεταναστευτικό. Η εικόνα από τους πολίτες σήμερα στην περιοδία τους στην πόλη της ΚΟΗ ήταν σαφής. Οι πολίτες αντιμετωπίζουν θέματα επιβίωσης. Η καρδιά της χώρας χτυπά στα νησιά και κυρίως στα σύνορα, τόνισε ο κ. Τσίπρας. Αναφέρθηκε επίσης στο λιμάνι της ΚΟΗ που ήταν από τα πρώτα πράγματα που φτιάχτηκαν μετά το σεισμό. Ενώ τόνισε πως η διεκδίκηση του νέου νοσοκομείου είναι δίκαιο αίτημα για το νησί του Ιπποκράτη. Επίσης ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε και στο θέμα της νησιωτικότητας αλλά και του μεταφορικού ισοδύναμου. Δεν εισπρώχνετε ρε φίλε. Κάντε να δούμε. Τι είσαι, εσύ είσαι. Καλώς ήρθατε κύριε Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε. Αντιδήμαρχος οικονομικών. Καλώς ήρθατε κύριε Πρόεδρε. Πρόεδρος της Μαρίνας, διαθέτουμε Δημοτική Μαρίνα. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Για το κλίμα των εργασιακών έργων και στέλνων. Γνωρίσαμε πριν. Μαρία, βάλε μικρόφωνο, λες. Μικρόφωνο. Αγαπητέ Πρόεδρε, με πολύ χαρά σας υποδεχόμαστε στην πανέμορφη ΚΟ, στην γενέτερα γη του πατέρα της ιατρικής Ιπποκράτη, σε έναν τόπο που είναι σταυροδρόμι δύο Ηπείρων, δύο πολιτισμών,
Εάν στρέψετε το βλέμμα σας πίσω, θα δείτε και εσείς αυτό που αντικρίζουμε εμείς καθημερινά. Είναι η γείτονα χώρα. Είναι μια άλλη Ήπειρος. Όμως έχουμε μάθει να ζούμε και να συμβιώνουμε αρμονικά με αλληλεγγύη με τους συμπολίτες μας μουσουλμάνους όλα αυτά τα χρόνια. Βιώνουμε τις εντάσεις σε εθνικό επίπεδο και ιδιαίτερα αυτή την κρίσιμη περίοδο. Όμως είμαστε εδώ, είμαστε όρθιοι. Τυχώς γνωρίζετε ότι πέρασε δύσκολες στιγμές. 2015 με το μεταναστευτικό. Επιχείρησε να ορθοποδήσει, ήρθε ο σεισμός το 2017. Ακόμα παλεύουμε να επουλώσουμε τις πληγές εκείνης της περίοδου. Αυτές τις μέρες ολοκληρώνεται το πρώτο μεγάλο έργο υποδομής, που είναι το λιμάνι. Εκκρεμούν ακόμα ελατρευτικοί χώροι. Το ελληνικό κράτος άργησε και αργεί δραματικά. Η ελληνική γραφειοκρατία συνεχίζει να κάνει τα θαύματά της. Όμως η ΚΟΣ είναι εδώ και ατενίζει με αισιοδοξία το μέλλον. Βιώνουμε μια ιδιαίτερη και πρωτόγνωρη περίοδο σε σχέση με την πανδημία κυρίως. Γνωρίζετε ότι η ΚΟΣ ζει και αναπνέει από τον τουρισμό. Είναι αλήθεια ότι η ΚΟΣ, έχοντας το συγκριτικό πλεονέκτημα όλα αυτά τα χρόνια, τις προηγούμενες δεκαετίες θα έλεγα, βίωσε, αν μου επιτρέπετε ο όρος, ένα οικονομικό θάμα, και αν μπορούμε να πούμε ότι το συγκριτικό πλεονέκτημα είναι ο τουρισμός, αποδεικνύεται ετούτες εδώ τις στιγμές ότι μπορεί να είναι και η Αχίλλειος πτέρνα και έχει να κάνει ακριβώς με το στρεβλό οικονομικό αναπτυξιακό μοντέλο που ακολουθήσαμε όλα αυτά τα χρόνια, όπου παραμερίσαμε και παραβλέψαμε κρίσιμους ζωτικούς τομείς της οικονομίας, όπως είναι ο πρωτογενής τομέας, ο δευτερογενής τομέας, και εκτιμούμε ότι είναι μία λαμπρή ευκαιρία αφορμής δοθήσεις να δούμε πώς μπορούμε να επαναπροσδιορίσουμε στρατηγικά πλέον το αναπτυξιακό μοντέλο της ΚΟ, κάνοντας μία όσμωση, θα έλεγα, μία αρμονική συνύπαρξη μεταξύ του πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα που σε εμάς είναι ο τουρισμός. Το νησί του Πουκράτη, κύριε Πρόεδρε, θα έπρεπε να διαθέτει δομές υγείας αντάξιες της φήμης αυτού του τόπου. Δυστυχώς, διαχρονικά όμως, έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα. Και ιδιαίτερα ετούτε εδώ την περίοδο, όπου τα θέματα της υγείας βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, η ΚΟΣ προσπαθεί με γοργά βήματα να καλύψει το χαμένο έδαφος. Και θα έλεγα ότι δεν τα καταφέρνει. Συνεχίζουμε και σήμερα και αυτή τη στιγμή που μιλάμε να έχουμε μεγάλα κενά σε βασικές δομές υγείας στο νησί μας. Δεν θα μιλήσω για το νέο νοσοκομείο που είναι ένας φιλόδοξος στόχος και είναι πρώτη προτεραιότητα αυτής της Δημοτικής Αρχής. Θα μιλήσω όμως ετούτη εδώ τη στιγμή για την άμεση ανάγκη να καλύψουμε το σαφώς υποστελεχωμένο νοσοκομείο. Να σας δώσω ένα μικρό παράδειγμα, ότι δεν έχουμε βασικές ειδικότητες να εξυπηρετήσουν έναν τόπο που, εάν εξελισσόταν φυσιολογικά η τουριστική περίοδος, θα είχαμε 1,5 εκατομμύριο επισκεπτών. Δεν διαθέτουμε βάρδια ΕΚΑΒ, δεύτερη βάρδια ΕΚΑΒ, και η πρώτη λειτουργεί υποστελεχωμένα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Θέλω να σας πω ότι τον δημότη, τον πολίτη αυτής της ακριτικής περιοχής, της Εσχατιάς της Ελλάδας, ωστόσο τον ενδιαφέρει τι συμβαίνει στην γραφειοκρατία των Αθηνών. Δεν μπορεί και δεν θέλει και δεν πρέπει να αντιλαμβάνεται γιατί το κεντρικό κράτος είναι ανήμπορο να θωρακίσει υγειονομικά τα νησιά. Και θέλω να πω ότι η υπομονή των νησιωτών και σε ό,τι αφορά το νησί μου, το νησί της ΚΟ, έχει εξαντληθεί. Και μπορεί να βρισκόμαστε εν μέσω της τουριστικής περίοδου που ευελπιστούμε και προσδοκούμε να εξελιχθεί φυσιολογικά και παρακολουθούμε τα μεγέθη με πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον και μέχρι στιγμής θεωρώ ότι έχουμε πιάσει τους στόχους μας. Όμως θέλω να γνωρίζετε και εσείς, και το έχω πει δημόσια αυτό κατ' επανάληψη,
ότι με το τέλος της τουριστικής περιόδου η ΚΟΣ θα βάλει μια κόκκινη γραμμή σε ό,τι αφορά τα ζητήματα της υγείας. Την θωράκιση των συμπατριωτών μου την θεωρώ αδιαπραγμάτευτη. Και θέλω να σας πω ότι οι άνθρωποι που άμεσα ή έμεσα εμπλέκονται και έχουν οποιαδήποτε ευθύνη ή επιρροή στο κεντρικό αθηναϊκό κράτος, θα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Και δεν θα είναι ευπρόσδεκτοι στο νησί μας σε μερικούς μήνες, εάν δεν δοθούν λύσεις. Το λέω με όλη την ένταση της φωνής μου, αλλά αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι πρέπει να υπερασπιστώ και θα υπερασπιστούμε μαζί, συνολικά, ανεξάρτητα από πολιτική τοποθέτηση του καθενός, βασικά ζητήματα και κυριότερα το θέμα της υγείας, το οποίο το θεωρούμε κορυφαίο. Ένα άλλο ζήτημα που μας αφορά και το βιώνουμε με πολύ διακριτικότητα και με χειρουργικούς, θα έλεγα, χειρισμούς, είναι το πρόβλημα του μεταναστευτικού. Αυτή τη στιγμή επιχειρείται, μετά από 5 χρόνια λειτουργίας της δομής στο νησί μας, λειτουργίας της δομής δίπλα σε έναν χώρο 3.000 μόνιμων κατοίκων. Επιχειρείται η επέκταση αυτής της δομής και εμείς έχουμε δηλώσει την κάθετη αντίθεσή μας και θα παλέψουμε μέχρι τέλος, ούτως ώστε όχι μόνο να μην γίνει αυτή η επέκταση, αλλά αν είναι δυνατόν η ΚΟΣ και όχι μόνο η ΚΟΣ, αλλά και τα υπόλοιπα νησιά, και επικαλούμε τους εθνικούς κυρίως λόγους, αλλά και όχι μόνο αυτούς, θα πρέπει να βγουν από τον χάρτη του μεταναστευτικού. Αντιλαμβανόμαστε την ιδιαιτερότητα να αποτελούμε πύλη εισόδου, θεωρούμε όμως ότι μπορούν να υπάρξουν άλλες πρωτοβουλίες και άλλες επιλογές σε ό,τι αφορά την λύση που πρέπει να δοθεί, και η ΚΟΣ, όπως και τα άλλα νησιά, θα πρέπει να μείνουν έξω από τον χάρτη, όπως σας είπα. Μας είναι αδιανόητο η ΚΟΣ, ένας προορισμός που ζει και αναπνέει από τον τουρισμό, να θέτει σε κίνδυνο την τοπική οικονομία και την κοινωνική συνοχή ένεκα αυτού του προβλήματος. Παρόλα αυτά, στεκόμαστε όλο αυτό το διάστημα με αλληλεγγύη, με κατανόηση απέναντι στους ανθρώπους που πράγματι έχουν πρόβλημα, αλλά ζητούμε και από την κυβέρνηση, ζητούμε και από εσάς να δείτε με ένα άλλο πρίσμα, με μια άλλη οπτική και με μια άλλη ευαισθησία το ζήτημα του μεταναστευτικού στο νησί μας. Σας καλωσορίζω. Είχαμε την ευκαιρία να τα πούμε και πρόσφατα στην Ρόδο κατά την συνεδρίαση εκεί της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων και σας ανέπτυξα τους προβληματισμούς μου ως Δήμαρχος ΚΟ. Θεωρώ πολύ επικοδομητική την παρουσία σας σε αυτή την κρίσιμη περίοδο για τον τόπο μας και για την πατρίδα μας στο νησί μας. Εύχομαι να στεφτεί από επιτυχία και ως Δημοτική Αρχή και ως Δήμος συνολικότερα είμαστε στην διάθεσή σας. Ανοιχτά θέματα που απασχολούν τους πολίτες του νησιού σας, ένα νησί που βρίσκεται σε μια ιδιαίτερη γωνιά της πατρίδας μας και άρα βρέθηκε το τελευταίο διάστημα αντιμέτωπο με 2 ταυτόχρονες κρίσεις και με μια τρίτη που ήρθε τώρα και είναι η κρίση της πανδημίας που δημιουργεί τεράστιες οικονομικές εκπτώσεις και μια νέα οικονομική κρίση. Η πρώτη κρίση είναι η διαρκής κρίση, ας το πω έτσι, ασφάλειας. Είσαστε χαρακτήρισες, χρησιμοποίησες τη λέξη ασχατιά. Εγώ θα πω ότι είσαστε σε ένα σημείο συνάντησης, όπως πολύ σωστά είπες, πολιτισμών, αλλά ταυτόχρονα βρίσκεστε και στα ανατολικά μας σύνορα, στα ανατολικότερα, ένα από τα ανατολικότερα σημεία της χώρας και αυτό σημαίνει πολλά. Πρώτα απ' όλα σημαίνει ότι εδώ πρέπει να αποδεικνύουμε καθημερινά ότι υπερασπιζόμαστε την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της πατρίδας μας με αποφασιστικότητα και με ψυχραιμία, αλλά αυτό δεν σημαίνει μονάχα ότι είμαστε ανά πάσα στιγμή σε ετοιμότητα και κυρίως οι ένοπλες δυνάμεις μας. Σημαίνει κυρίως ότι κάνουμε ό,τι είναι δυνατό προκειμένου η ανάπτυξη στον τόπο και η ποιότητα ζωής να είναι τέτοια που να σηματοδοτεί το ενδιαφέρον της πολιτείας για τον τόπο. Η δεύτερη κρίση ήταν η κρίση η προσφυγική. Και η ΚΟΣ μαζί με τα άλλα 4 νησιά πήραν όλο το βάρος της Ευρωπαϊκής Υπήρου το 2015
της μεγαλύτερης προσφυγικής κρίσης μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και θέλω να πω, δίνεις την ευκαιρία να πω, ότι οι πολίτες της ΚΟ, πάντοτε υπάρχουν εξαιρέσεις, αλλά οι πολίτες της ΚΟ αντιμετώπισαν αυτή την κρίση στη βάση των αξιών μας. Των αξιών που φέρουμε ως λαός. Της φιλοξενίας, της αλληλεγγύης, της αγάπης προς τον συνάνθρωπο που έχει ανάγκη. Και οι τρεις αυτές κρίσεις, τώρα έρχεται η κρίση της οικονομική, είναι, αποτελούν σημαντικές προκλήσεις για τα νησιά μας και ιδιαίτερα για την ΚΟ. Και γι' αυτό θα συμφωνήσω μαζί σου ότι η πολιτεία οφείλει να σκύψει στα προβλήματα και ιδιαίτερα τώρα που πολύ φοβάμαι πως η ΚΟ, όπως και όλα τα υπόλοιπα νησιά που δυστυχώς είναι προσανατολισμένα, οι οικονομίες τους είναι προσανατολισμένες στον τουρισμό και η πτώση αυτή του τουρισμού, η κατακόρυφη, θα δημιουργήσει τεράστια οικονομικά προβλήματα χειρότερα από αυτά που αντιμετωπίσαμε την περίοδο της κρίσης, της κρίσης χρέους και των μνημονίων, διότι η αλήθεια είναι ότι εσείς εδώ, χάρη στον τουρισμό που διαρκώς αυξάνονταν την περίοδο της οικονομικής κρίσης των μνημονίων, δεν είχατε τόσο βάθος της κρίσης αντιμετωπίσει, γνωρίσει. Έκανα μια βόλτα στην αγορά, συνομίλησα με πολίτες, απλούς πολίτες, μικρομεσαίους επιχειρηματίες, μαγαζάτορες, εργαζόμενους. Η εικόνα που μου δόθηκε είναι ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος των εργαζόμενων, τα 2/3 σχεδόν, δεν βρίσκονται στις εργασίες τους, είτε είναι σε αναστολή, είτε είναι σε ανεργία. Και αυτό είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα, ένα κρίσιμο μέγεθος. Αντιλαμβάνομαι ότι η προτεραιότητά σας είναι τα ζητήματα της υγείας, αλλά έχω την αίσθηση, Δήμαρχε, ότι σε εσάς θα πέσει το βάρος, στην τοπική αυτοδιοίκηση, όταν από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, που θα τελειώσει με το καλό τουριστική σεζόν και κάνουμε ταμείο, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της επιβίωσης αυτών των ανθρώπων. Κάποιων οι οποίοι θα έχουν πολλούς μήνες στην ανεργία. Θα έχουν να δουλέψουν από πέρυσι τον Οκτώβριο και θα πρέπει καλώς ευχούντων των πραγμάτων να ανοίξει το επόμενο καλοκαίρι να ξαναδουλέψουν τον Απρίλιο-Μάη. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι εδώ βρισκόμαστε απέναντι μπροστά σε μια κρίση που ενδεχομένως να λάβει ανθρωπιστικές διαστάσεις για κάποιες οικογένειες και δεν πρέπει να το αφήσουμε να συμβεί. Τέλος, ακούω με πολύ μεγάλη προσοχή τα όσα είπε σε σχέση με τις υποδομές του νησιού. Κοιτάξτε, το κράτος, η πολιτεία, εσείς λέτε συνήθως το κράτος των Αθηνών, δεν μου αρέσει αυτή η έκφραση, γιατί πιστεύω ότι η καρδιά αυτής της χώρας δεν χτυπάει στο κέντρο. Η καρδιά της χώρας χτυπάει και πρέπει να χτυπάει πρωτίστως εκεί όπου οι πολίτες μας καθημερινά δίνουν έναν αγώνα για να κρατήσουν τη χώρα όρθια, την οικονομία όρθια και κυρίως τα σύνορά μας. Το πρόβλημα της γραφειοκρατίας είναι γνωστό. Οφείλω όμως να πω πως η άμεση αντιμετώπιση της μέρες του σεισμού, των άμεσων ζητημάτων, θεωρώ ότι ήταν σχετικά ικανοποιητική, διότι έχω βρεθεί και σε πολλές άλλες παρόμοιες περιπτώσεις. Το λιμάνι αποκαταστάθηκε η λειτουργία του τις πρώτες 20 μέρες. Βεβαίως υπάρχουν και έργα τα οποία ως γνωστόν καθυστερούν με τις γνωστές διαδικασίες, αλλά νομίζω ότι η άμεση αντιμετώπιση το 17 και η επαναλειτουργία του νησιού και του τουρισμού μας εκείνη την περίοδο είναι στα θετικά. Στα αρνητικά, μόνιμα αρνητικά είναι το γεγονός ότι εσείς είσαστε το νησί του Ιπποκράτη και το νοσοκομείο της ΚΟ είναι ένα παλιό νοσοκομείο. Κάναμε μεγάλη προσπάθεια επί των ημερών μας για να στελεχώσουμε και στελεχώσαμε. Ανοίξαμε κλινικές οι οποίες ήταν για χρόνια κλειστές. Φτιάξαμε την πρώτη τοπική μονάδα υγείας σε νησί εδώ. Αλλά νομίζω ότι είναι δίκαιο το αίτημα ότι πρέπει να ενισχυθεί όχι μόνο επειδή είσαστε το νησί του Ιπποκράτη, αλλά και γιατί εμείς θεωρούμε ότι οι νησιώτες μας δεν μπορεί να αισθάνονται πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Και να κλείσω με αυτό.
εμείς πέραν του ότι δεχτήκαμε πάρα πολύ μεγάλες πιέσεις στην περίοδο των μνημονίων να αλλάξουμε και το φορολογικό καθεστώς στα νησιά σας, το κρατήσαμε. Εν τούτης, θεσμοθετήσαμε και πιστεύω ότι αυτή είναι μια πολύ σημαντική θεσμική τομή, η οποία πρέπει να συνεχιστεί και όχι να θαυτεί, το μεταφορικό ισοδύναμο. Δηλαδή, θεσπίσαμε νομοθετικά την έννοια της νησιωτικότητας. Την αντίληψη ότι δεν μπορεί ο νησιώτης να είναι πολίτης δεύτερης κατηγορίας, διότι όταν πρέπει να μεταφερθεί στο κέντρο, στην πρωτεύουσα, πληρώνει διπλάσια ή τριπλάσια από έναν άλλον πολίτη που κατοικεί στην ενδοχώρα σε ίδια χιλιομετρική απόσταση από την πρωτεύουσα. Αυτό είναι στο πιο κρίσιμο θέμα το οποίο πρέπει να κατανοήσουμε. Το θέμα της νησιωτικότητας. Θεσπίσαμε λοιπόν το μεταφορικό ισοδύναμο και πιστεύω ότι ήρθε η ώρα όχι απλά να μην υποβαθμιστεί, να μην καταργηθεί, αλλά να επεκταθεί. Το θεσπίσαμε στις μετακινήσεις των νησιωτών, οφείλει, το θεσπίσαμε και στις μεταφορές των προϊόντων. Κατά τη γνώμη μας οφείλει να επεκταθεί και στα καύσιμα και ειδικά την περίοδο της κρίσης της πανδημίας προτείναμε να εφαρμοστεί γενικευμένα και για όλους τους επισκέπτες να έχουν, που θέλουν να επισκεφθούν τα νησιά μας να έχουν τη δυνατότητα 2 εισιτηρίων. Φοβάμαι ότι η σημερινή κυβέρνηση δεν αντιλαμβάνεται την αξία αυτής της θεσμικής τομής. Είναι στενάχωρο αυτό, διότι οι θεσμικές τομές, οι θετικές, πρέπει να υποστηρίζονται από όλες τις κυβερνήσεις. Και πέφτει σε εσάς την τοπική αυτοδιοίκηση το βάρος να διεκδικήσετε και να κρατήσετε αυτή τη θεσμική τομή και ή δυνατόν να επεκταθεί και να γενικευτεί. Με αυτές τις σκέψεις θέλω να σας ευχαριστήσω για την υποδοχή και να σας εκφράσω για άλλη μια φορά στην χαρά μου που βρίσκομαι εδώ, αν και καθυστερημένα. Δυστυχώς 2 φορές είχα κανονίσει να έρθω με την ιδιότητα του Πρωθυπουργού, αλλά όλο κάτι συνέβαινε και είχα ματαιώσει τα ταξίδια. Έχω επισκεφθεί άλλα νησιά των Δωδεκανήσων και την Ίσυρο βεβαίως και τη Ρόδο και την Κάλυμνο, αλλά στην ΚΟ έτσι είχα μια ανεκπλήρωτη υπόσχεση την οποία την υλοποιώ σήμερα. Σας ευχαριστώ. Στη συνέχεια, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ παρευρέθηκε σε ευρεία σύσκεψη με εκπροσώπους φορέων του νησιού στον πλάτανο του Ιπποκράτη, σε ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο. Ρεπορτάζ για την σύσκεψη στο αυριανό δελτίο ειδήσεων του Κος TV. Υποχρεωτική θα είναι η χρήση της μάσκας για όλους τους υπαλλήλους του δημοσίου τομέα που έρχονται σε επαφή με το κοινό, σύμφωνα με την εγκύκλιο που εξέδωσε ο Υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος. Πιο συγκεκριμένα, στην εγκύκλιο αναφέρεται ότι η υποχρέωση χρήσης της ιατρικής μάσκας αφορά χώρους γραφείων δημοσίων υπηρεσιών όταν υπάρχει επαφή με το κοινό και αφορά τόσο το προσωπικό όσο και το κοινό που προσέρχεται για εξυπηρέτηση. Την έναρξη εντατικών ελέγχων στα νησιά και όχι μόνο για την τήρηση των περιοριστικών μέτρων κατά του κορονοϊού και την αποτροπή του συνωστισμού σε χώρους διασκέδασης, ανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Με την ενίσχυση των δομών υγείας, τοποθετώντας απεινιδωτός σε χώρους αρμοδιότητάς του, προχώρησε η διοίκηση του λιμενικού ταμείου ΚΟ, συμβάλλοντας έτσι στη δημόσια υγεία με μια ακόμα προσφορά στο συνάνθρωπο και στην ίδια τη ζωή. Στόχος της τοποθέτησης των νέων απεινιδωτών είναι η αντιμετώπιση των καρδιακών επεισοδίων. Για την ορθή και αποτελεσματική χρήση των απεινιδωτών, προγραμματίστηκε σήμερα το πρωί εκπαίδευση του προσωπικού ασφαλείας της λιμενικής εγκατάστασης του Σωματείου Λιμενεργατών Αγία Παρασκευή, καθώς και μέρος του προσωπικού της λιμενικής αρχής ΚΟ με την πολύτιμη συνδρομή του παραρτήματος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Τμήματος ΕΚΟ. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που βρισκόμαστε εδώ σήμερα μαζί σας. Ευχαριστούμε, Μπάμπη, για την πρόσκληση. Το σημερινό μάθημα θα περιλαμβάνει καρδιανοστική αναζωογόνηση και χρήση εξωτερικού απεινιδωτή. Από ό,τι έχω δει, έχετε έναν εξωτερικό απεινιδωτή εκεί και το κουτάκι του. Και θα πάρουμε όλα τα βήματα τι πρέπει να γίνουν σε περίπτωση που θα πρέπει να αντιμετωπίσετε κάποιο περιστατικό εδώ στο χώρο της Έγκεν. Όπως ήδη η κοινωνία της ΚΟ γνωρίζει, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο έχει προβεί στην αγορά 2 ημιαυτόματων απεινιδωτών, οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί σε 2 πολύ κεντρικά σημεία, στη Σέγγεν και στον Εμπορικό Λιμένα. Σήμερα λοιπόν βρισκόμαστε εδώ, μετά την εγκατάσταση των ημιαυτόματων απεινιδωτών, να προβούμε σε σεμινάριο
έτσι ώστε οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται τις περισσότερες ώρες στο λιμάνι και στην συγκεκριμένη περίπτωση αναφέρομαι στη security και στους λιμενεργάτες αλλά και σε ανθρώπους του λιμενικού σώματος που υπηρετούν στην ΚΟ να εκπαιδευτούν πάνω σε αυτό το αντικείμενο. Αν χρειαστεί να προσφέρουμε τις πρώτες βοήθειες σε κάποιον συνάνθρωπο, να έχουμε τις βασικές γνώσεις οι οποίες απαιτούνται και να μπορούμε να το πράξουμε. Σε αυτό το σημείο θέλω να ευχαριστήσω τον Ερυθρό Σταυρό Παράρτημα ΚΟ, ο οποίος είναι κοντά μας, μας βοηθάει στην εκπαίδευση αυτή και επί της ουσίας με τη συνδρομή τους μπορούμε να προβούμε σε όλα τα προηγούμενα τα οποία είπα, δηλαδή στην εκπαίδευση του προσωπικού. Νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και ο κόσμος μπορεί να καταλάβει την αξία του και τη χρησιμότητά του. Ανταποκριθήκαμε στο κάλεσμα του κυρίου Ναυροζίδη κτλ. Στην προσπάθεια που έχει δημιουργηθεί εδώ πέρα το τελευταίο χρονικό διάστημα όσον αφορά για τις πρώτες βοήθειες και κατ' επέκταση και τη χρήση του εξωτερικού απεινητωτή. Παράλληλα, εκτός από αυτό που θα κάνουμε σήμερα κτλ., έχουν προηγηθεί και ανάλογες εκπαιδεύσεις στη χρήση των πρώτων βοηθειών κατοπνευστικής αναγνώρισης και χρήση εξωτερικού απεινητωτή. Και αυτό που θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε σήμερα και να το μεταλαμπαδεύσουμε στο προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει τις συσκευές αυτές, να αποδώσει σε τυχόν συμβάντα που ίσως να δημιουργούνται μελλοντικά στους χώρους που εργάζεται το προσωπικό και κινείται. Τώρα, εν συνεχεία, θα γίνει μια εκπαίδευση με το εξειδικευμένο προσωπικό που έχουμε στη σχολή κτλ. Στο παράδειγμα των Σαμαριτών του Ελληνικού Πυρθρού Σταυρού. Και θα κάνουμε την εκπαίδευση αυτή εδώ πέρα στον χώρο της ΣΕΓΕ. Ενημερωτικό διήμερο για την πράξη Strat Energy, στην οποία ο Δήμος ΚΟ συμμετέχει ως εταίρος που θα πραγματοποιηθεί στο COS Hotel στην αίθουσα Junior Suite στην πόλη της ΚΟ την Δευτέρα, Τρίτη, 3 και 4 Αυγούστου. Η πράξη Strat Energy χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Ιντερεκ και το έργο που υλοποιείται στο νησί της ΚΟ περιλαμβάνει την ενεργειακή αναβάθμιση του σχολικού συγκροτήματος Γυμνασίου Λυκείου Αντιμάχιας και του κτηρίου όπου στεγάζεται η ΔΕΙΑΚ και διευθύνσεις του Δήμου της ΚΟ. Με αφορμή την επισκευή των φαναριών από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου της ΚΟ στην είσοδο της πόλης, ο πρώην πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Βασίλης Χαδούλης σε ανακοίνωσή του τονίζει πως η Δημοτική Αρχή 8 μήνες δεν βρήκε καιρό να ασχοληθεί με τα φανάρια στους κόμβους της πόλης και το θέμα ανέδειξαν συμπολίτες μας καθώς και ο ίδιος προσωπικά από τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, ενώ έθεσε ερωτήματα στη Δημοτική Αρχή σε ό,τι αφορά στα έργα ασφαλτοστρώσεων, στην Εθνικής Αντιστάσεως και στην είσοδο της πόλης, καθώς επίσης και στην Γρηγορίου Πέμπτου. Το Θέατρο του Βορρά με περηφάνεια φέτος παρουσιάζει την ιστορία του μικρού πρίγκιπα, μιας από τις αγαπημένες ιστορίες όλων των εποχών. Ένα μαγικό ταξίδι στον κόσμο του μικρού πρίγκιπα, γεμάτο με χρώμα, χιούμορ και τρυφερότητα. Η παιδική παράσταση «Ο μικρός πρίγκιπας» θα βρίσκεται για μία και μοναδική παράσταση σήμερα στο νέο στάδιο στις 9 το βράδυ. Επίσκεψη εγκαταστάσεις της ΣΑΝΚΟ στα τμήματα μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής πραγματοποίησαν σήμερα το πρωί τα παιδιά που συμμετέχουν στο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης του ΔΟΠΑΒΣ. Η επίσκεψη εντάσσεται στη θεματική ενότητα υγεία και διατροφή και θα επαναληφθεί ακόμα δύο φορές. Παρμεζανούλα, έτσι πάνω από την ωραία, πίτσα. Και άλλα είναι προς τα δω αυτοί που θέλουν να κάνουν και δεν έχουν κάνει. Ελάτε, μην είστε και μακριά γιατί δεν θυμάμαι. Δεύτερη φορά. Και από εδώ τριγύρω, παντού. Όπω τέλεια. Θα είναι η πιο ωραία πίτσα που έχω φάει ποτέ. Εδώ δίπλα στο σεφ, εδώ όχι σε μένα. Πάμε. Έλα, δίπλα στο σεφ. Έλα εδώ, δίπλα στο σεφ. Καλή βοηθή είναι σεφ τα παιδιά μας. Έχω συγκλονιστεί βασικά με το πώς ανοίγανε τα ζυμάρια. Είναι φανταστική. Καταρχήν μου έχει φτιάξει πάρα πολύ τη διάθεση στο σημερινό πρωινό και πάμε μετά να δούμε και να φάμε. Ωραία. Εκεί θα κρυθούν όλα. Ωραία. Λοιπόν, ποιος επόμενος είναι για παρμεζάνα. Λάτε. Έλα. Βάλε τα χεράκια. Πάμε σε όλη την πιτσούλα γύρω παρμεζάνα. Μπράβο. Καλημέρα σας. Σήμερα βρισκόμαστε στην Άγκο. Είναι στο πλαίσιο των δράσεων των θερινών υποκρατίων δημιουργικές δραστηριότητες για παιδιά
Η θεματική μας σήμερα έχει να κάνει με την υγιεινή των τροφίμων και την παρασκευή τους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Άγκο, τον κύριο Έψιμο και τον σεφ μας που με αγάπη πραγματικά και επαγγελματισμό μας δέχτηκαν σήμερα εδώ για να φτιάξουμε με τα παιδιά της δημιουργικής απασχόλησης φαγητά. Καλημέρα σας. Είναι μεγάλη μας χαρά που είναι σήμερα μαζί μας οι μικροί και οι μικρές του νησιού μας. Θέλω να πω και εγώ ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς που μεσολαβήσατε στο να κάνουμε αυτή τη δράση. Καθώς βλέπω τα παιδιά δραστηριοποιούνται και τους αρέσει πάρα πολύ η διαδικασία το να μαγειρέψουν και να αξιοποιήσουν τον χρόνο τους πάρα πολύ παραγωγικά. Παράλληλα, να πούμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ στο σεφ μας, τον κύριο Δανίλη Χατζαρίδη, ο οποίος σε δημιουργό από την πρώτη και όλα στιγμή ήταν πολύ θετικός σε αυτή τη δράση. Καλημέρα σας. Πολύ μεγάλη χαρά και για μένα σήμερα. Όταν βασικά έμαθα για αυτή την κίνηση, με χαροποίησε πάρα πολύ. Έχω μείνει έκπληκτος και με την θετικότητα των παιδιών στο να ασχοληθούν με τις παρασκευές που κάνουμε, αλλά και με το πόσο εύκολα εγκληματίζονται σε αυτές τις νέες δραστηριότητες. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή και εύχομαι καλή συνέχεια και στο αποτέλεσμα το γευστικό φυσικά. Μετά τα παιδιά θα κρίνουν αυτό που είναι να κρίνουν. Υγεία και διατροφή λοιπόν είναι το θέμα μας και όπως είπαμε στη δημιουργική απασχόληση θέλουμε να δίνουμε ερεθίσματα στα παιδιά. Έτσι είναι και το σημερινό, να δώσουμε ερεθίσματα στα παιδιά για να μπουν στην κουζίνα που είναι ένας χώρος που χρειάζεται πολύ φαντασία και δόξα τω Θεώ τα παιδιά διαθέτουν μπόλικη. Μικροί ζαχαροπλάστες, μικροί μάγειρες λοιπόν εδώ στις εγκαταστάσεις της ΑΝΚΟ. Σε αυτό τον τομέα, σε αυτή τη θεματική έχουμε συνεργαστεί επίσης με την Πάστερ Σέφη Ρο Ιωαννίδη. Και τώρα εδώ στις εγκαταστάσεις της ΑΝΚΟ ευχαριστούμε για άλλη μια φορά τη διοίκηση, τον Ηλία, τον Έψιμο και όλα τα στελέχη που πάντα βρίσκουμε ανοιχτές φιλόξενες πόρτες εδώ. Και πραγματικά νομίζω ότι ο Ηλίας ο Έψιμος είναι από τους επιχειρηματίες που κάνουν υπερήφανο το νησί μας, γιατί και ανοιχτό επιχειρηματικό μυαλό έχει, αλλά και κοινωνικές ευαισθησίες και τον βλέπουμε πάντα να συνεργάζεται με το Δήμο και ειδικά όσον αφορά στα παιδιά μας. Εδώ οι μικροί μας λοιπόν και ως παρασκευαστές αλλά και ως καταναλωτές, καλό είναι να γνωρίζουν τα προϊόντα και να πειραματίζονται και με την κουζίνα, γιατί όπως λένε και όλοι οι γονείς, είναι ένας αγαπημένος χώρος και τα μικρά παιδιά όταν η μαμά, ο μπαμπάς κάνουν πράγματα στην κουζίνα θέλουν να βοηθάνε. Εδώ λοιπόν σήμερα πήρανε και μια πιστοποίηση, ένα όμορφο σεμινάριο από την ΑΝΚΟ. Άρα λοιπόν θα έχουν ένα λόγο παραπάνω να μπαίνουν στην κουζίνα και να βοηθάνε με μικρές συμβουλές και απλά πραγματάκια που τα μάθανε σήμερα εδώ. Συνάντηση με τον Δήμαρχο Κό και τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Κό για θέματα που αφορούν στην ασφάλεια των πολιτών. Πραγματοποίησε η κίνηση πολιτών Κό σε φιλικό και θετικό κλίμα, όπου εκφράστηκαν απόψεις αλλά και το συντονισμό των προσπάθειων του Συλλόγου της Κίνησης των Πολιτών με τις τοπικές αρχές με στόχο την επίλυση προβλημάτων που αφορούν στην αρμοδιότητα του Σωματείου. Το Εργατικό Κέντρο Βορείου Συγκροτήματος Δωδεκανήσου σε ένδειξη έμπρακτης αλληλεγγύης και συμπαράστασης στις αυξημένες λαϊκές ανάγκες πήρε την πρωτοβουλία για την λειτουργία λαϊκού φροντιστηρίου αλληλεγγύης στο νησί μας. Η νέα οικονομική κρίση που ήρθε πιο γρήγορα λόγω της πανδημίας του νέου κορονοϊού και των μέτρων αντιμετώπισης του οξύνει τα αδιέξοδα που βιώνουν χιλιάδες λαϊκές οικογένειες του νησιού μας. Στόχος του φροντιστηρίου αλληλεγγύης δεν είναι σε καμία περίπτωση να υποκαταστεί στο δημόσιο σχολείο, αλλά να μην στερηθούν τα παιδιά τη βοήθεια στις σπουδές τους επειδή δεν έχουν να πληρώσουν. Το Εργατικό Κέντρο Βορείου Συγκροτήματος Δωδεκανήσου, στο πλαίσιο μια σειρά άλλων δράσεων αλληλεγγύης που έχει πάρει το τελευταίο διάστημα, ανταποκρινόμενο και στο κάλεσμα του εργατό κόσμου του νησιού, παίρνει μια πάρα πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Κάναμε μάλιστα και την πρώτη σύσκεψη για την λειτουργία λαϊκού φροντιστηρίου αλληλεγγύης για πρώτη φορά στο νησί. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για μας και η ανταπόκριση από τον κόσμο είναι θετική μέχρι στιγμής. Ήδη έχουμε γύρω στους 15 καθηγητές που εθελοντικά έχουν δηλώσει ενδιαφέρον και θέλουν να μπορέσουν να κάνουν μαθήματα στον κόσμο. Είναι μια δραστηριότητα που το επόμενο διάστημα και μέσα στον Αύγουστο θα γιγαντωθεί. Θέλουμε να πιάσει όσο το
δυνατόν περισσότερους εκπαιδευτικούς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, για να μπορέσουμε ακριβώς από την αρχή της σχολικής χρονιάς, από εκεί πέρα που θα φανούν περίτρανα πλέον οι δυσκολίες και στο άνοιγμα των σχολείων, γιατί η κυβέρνηση, όπως και πριν μέσω πανδημίας, έτσι και τώρα δεν παίρνει κανένα μέτρο για να μπορέσει να στηρίξει τα παιδιά. Λοιπόν, αλλά και λόγω της οικονομικής κατάστασης, στην οποία θα έρθουν πάρα πολλές οικογένειες, λόγω της τουριστικής σεζόν που δεν έχει πάει καλά, λόγω των μέτρων που παίρνει η κυβέρνηση και λόγω της γενικότερης κατάστασης, θέλουμε ακριβώς να δώσουμε ένα αποκούμπι σε παιδιά τα οποία δεν θα είχαν ποτέ τη δυνατότητα να πάνε σε φροντιστήριο, τα οποία αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στα προβλήματα του σχολείου, να μπορέσουμε να τους δώσουμε τη διέξοδο μέσα από το λαϊκό φροντιστήριο. Το λαϊκό αυτό φροντιστήριο είναι η πρώτη φορά που γίνεται, και αν κάποιος ενδιαφέρεται για το παιδί του, πού μπορεί να απευθυνθεί? Είναι η πρώτη φορά που γίνεται λαϊκό φροντιστήριο στο νησί μας. Παλιότερα υπήρξαν διάφορες ενέργειες από άλλους φορείς για την λειτουργία, τη δημιουργία συνεργατικών φροντιστήριων ή κοινωνικών φροντιστήριων. Εμείς δεν βάζουμε το λαϊκό φροντιστήριο του εργατικού κέντρου στην ίδια, στο ίδιο τσουβάλι με αυτά, ούτε και τα υποβαθμίζουμε σαν δράσεις. Απλά εμείς κάνουμε το λαϊκό μας φροντιστήριο, βασίζεται πάνω στην έννοια της εργατικής λαϊκής αλληλεγγύης, του εργάτη προς τον εργάτη. Λοιπόν, γι' αυτό άλλωστε και δεν έχουμε δίδακτρα, γι' αυτό και όλοι οι καθηγητές που συμμετέχουν, συμμετέχουν αφιλοκερδώς με την εθελοντική τους δουλειά. Λοιπόν, προσπαθούμε να το πλαισιώσουμε και να το λειτουργήσουμε στη βάση του καλύτερου, όσο καλύτερα μπορούμε. Άρα δεν είναι ανοιχτό? Είναι ανοιχτό, ο καθένας μπορεί να έρθει. Πού μπορεί όμως? Λοιπόν, μπορεί να πάρει τηλέφωνο στο εργατικό κέντρο, μπορεί να επικοινωνήσει και με τους. Και με τα σωματεία του εργατικού κέντρου, τα οποία θα σηκώσουν και αυτή τη δραστηριότητα, με το σωματείο ξενοδοχείων υπαλλήλων, με το σωματείο ιδιωτικών υπαλλήλων, με το τηλέφωνο. Άμεσα θα βγει και κάλεσμα και η ιστοσελίδα του Λαϊκού Φροντιστηρίου, που θα μπορεί ο καθένας να παίρνει τηλέφωνο, να στέλνει mail και να μαζεύει πληροφορίες. Τα μαθήματα πότε θα ξεκινήσουν και ποιος θα είναι ο χώρος? Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή η σκέψη μας είναι να αξιοποιήσουμε χώρους του εργατικού κέντρου για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε το λαϊκό φροντιστήριο, και η σκέψη είναι να ξεκινήσουμε το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη. Ωραία. Αντιλαμβάνεστε όμως ότι αυτό θα κρυφθεί από την ανταπόκριση των παιδιών και προφανώς... Που είναι μέχρι στιγμής πόσοι? Παιδιά δεν έχουμε δει, δεν έχουν δηλώσει ακόμα συμμετοχή, δεν το έχουμε ανοίξει. Θέλουμε πρώτα να μαζέψουμε αρκετούς καθηγητές. Εννοείται βέβαια πως αν κάποιος γονέας θέλει να δηλώσει από τώρα συμμετοχή, μπορεί να το κάνει στο τηλέφωνο του εργατικού κέντρου. Λοιπόν, ή να επικοινωνήσει με εμάς, με τη διοίκηση. Αλλά στόχος μας είναι, εάν μαζευτεί αρκετή μάζα παιδιών, να διεκδικήσουμε από το Δήμο να μας δοθεί κάποιο σχολικό συγκρότημα το απόγευμα, για να μπορέσουμε να το αξιοποιήσουμε για να κάνουμε τα μαθήματά μας εκεί. Τα μαθήματα είναι για την, θα αναφέρονται στην πρωτοβάθμια ή και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση? Κύρια στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, είναι κύρια γυμνάσιο και λύκειο. Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ακόμα δεν έχουμε ανοίξει. Θα δούμε. Αν υπάρχει δυνατότητα, θα το προσπαθήσουμε. Αλλά το βάρος αυτή τη στιγμή πέφτει κύρια στο γυμνάσιο και στο Λύκειο και στο ΕΠΑΛ. Ο ΔΟΠΑΒΣ και η κινηματογραφική Λέσχη Κος στο πλαίσιο θερινών Ιπποκρατίων διοργανώνουν προβολή του βραβευμένου Σέζαρ Φιλμ «Ο Γάλλος Υπουργός» αύριο στις 9 το βράδυ στο Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο της ΚΟ. Ο Οργανισμός Διαχείρισης Κτημάτων Βακούφ ΕΚΟ προσέφερε σήμερα αμνοερήφια λόγω της γιορτής του Κουρμπάν Μπαϊραμιού. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού εύχεται σε όλους τους μουσουλμάνους συμπολίτες μας χρόνια πολλά, γεμάτα υγεία, δύναμη και οικογενειακή γαλήνη. Με αφορμή το Κουρμπάν Μπαϊράμι, διοργανώνεται από το Βακούφ εκδήλωση την Κυριακή το βράδυ στις 7:30 στο Καφέ Νησί. Ο ΔΔΕ ΕΚΟ ανακοινώνει ότι λόγω των απαραίτητων τεχνικών εργασιών θα πραγματοποιηθεί διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος αύριο Παρασκευή από τις 8 έως τις 2 το μεσημέρι στην περιοχή από το ξενοδοχείο Πανόραμα έως το Ψαλίδι. Πάμε μέσως τώρα για την αθλητική μας ενημέρωση. Νέο ξεκίνημα για τον Όμιλο Αθλοπαιδιών ΚΟ για τη νέα σεζόν, με συμμετοχή του σε Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου στην Κορινθία αρχές του Σεπτέμβρη, με την συμμετοχή μεγάλων αθλητικών σωματείων όπως ο Παναθηναϊκός, ο Ατρόμητρος αλλά και η ομάδα του Μον Πελιέ. Χαράματα βέβαια που είμαστε αυτή τη στιγμή πάλι στους χώρους στους οποίους νομίζω ότι μας έλειψαν όλο αυτό το διάστημα. Είναι, ας το πούμε εισαγωγικά, η πρώτη συγκέντρωση για την νέα περίοδο του Ομίλου Αθλοπαιδιών ΚΟ, που όπως γνωρίζετε φέτος θα
πάρει μέρος στο πρωτάθλημα της Β' κατηγορίας Δωδεκανήσου, της ΕΠΣ Δωδεκανήσου. Είναι και ένας τρόπος για να ξαναβρεθούμε πάλι όλοι μαζί, όλα τα παιδιά μαζί εδώ πέρα, παλιά, νέοι, παιδιά τα οποία έχουμε αρκετό καιρό να τα δούμε. Και νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο, με την ευκαιρία βέβαια, πάντα το ότι ναι μεν θα γίνει το ξεκίνημα, η έναρξη της προετοιμασίας μας για το νέο έτος σε λίγες ημέρες, αλλά ο σημαντικότερος σκοπός που είμαστε αυτή τη στιγμή εδώ είναι ότι τα παιδιά θα πάρουν αρχές του Σεπτέμβρη, θα πάρουν μέρος η K16 του συλλόγου μας σε ένα πανευρωπαϊκό τουρνουά που γίνεται στην Κορινθία, πανευρωπαϊκό τουρνουά το οποίο διεξάγεται κάθε χρόνο την περίοδο βέβαια του Πάσχα, αλλά λόγω του COVID πήγε πιο πίσω και τη στιγμή που δεν έγινε τότε έχει επανεοριστεί για αρχές του Σεπτέμβρη. Αρχές του Σεπτέμβρη, το οποίο θα πάρει μέρος και η σχολή μας, ο Όμιλος Ανθρωποπαιδιών ΚΟ, παίζοντας και γεμίζοντας εμπειρίες τα παιδιά από το νησί μας, θα γεμίσουν τις μπαταρίες τους για το ξεκίνημα της νέας σεζόν. Το σίγουρο είναι ότι πολλές ΠΑΕ, βέβαια είναι συγκεκριμένος ο αριθμός που θα πάρουν μέρος, είναι ένα κλειστό ας το πούμε τουρνουά, το οποίο θα πάρουν μέρος παιδιά από μεγάλους συλλόγους. Εντάξει, γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή ότι ο Παναθηναϊκός, ο Ατρόμητος, ο Μάτσα από το εξωτερικό, όπως είναι η Μοντπελιέ, η Φέγενοτ, θα είναι κάποιες από τα ονόματα που θα αντιμετωπίσουν βέβαια αναλόγως με ποιες ομάδες θα κληρωθούν στο γκρουπ, τα παιδιά του συλλόγου μας. Και από αυτό και μόνο από τα ονόματα των ομάδων που θα λάβουν μέρος σε αυτό το τουρνουά, δείχνει τη σημασία που έχει για τα παιδιά το να είναι αντιμέτωπα και να μπορέσουν να γνωριστούν, να ανταλλάξουν απόψεις πάνω στο ποδόσφαιρο, με παιδιά που είναι, ας το πούμε εισαγωγικά, ένα βήμα παραπάνω από τα δικά μας τα παιδιά. Αγωνιστικές δοκιμασίες διοργανώνει η εταιρεία Εμμανουήλ Σταμόγλου και η σε συνεργασία με το Φιλίνο, τον Αντέο και το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου το Σάββατο στις 9.30 το πρωί. Οι διαδρομές θα είναι από 1 χιλιόμετρο έως 20 χιλιόμετρα. Τα φαρμακεία που εφημερεύουν σήμερα στην πόλη μας είναι της κυρίας Ζωής Παπαχρήστου, στην οδό Αντιναβάχου Ιωαννίδη 4 εναντί Εθνικής Τράπεζας, και στο Πυλί το φαρμακείο της κυρίας Αναστασίας Παλατζίδου. Πάμε αμέσως τώρα για την πρόγνωση του αυριανού καιρού. Έτρες προβλέπεται για αύριο καιρό στην περιοχή μας. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί με ένταση 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Αυτές, κυρίες και κύριοι, ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από το COS TV. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.